στόχος από τον Πεπέ, τον Παπαϊωάννου και τον Σαβεύσκη. Αρκετά μέτρα φόρα για τον Ντέταρη. Ντέταρη έτοιμος το σουτ, δυνατό το σουτ στα χέρια του Οικονομόπουλου μπάλα. Και βλέπουμε τα ΜΑΤ, 18 δημιουργίες ΜΑΤ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομικής διεύθυνσης Αττικής, έχουν παραταχθεί σε όλα τα μέρη του γηπέδου αλλά και έξω από αυτό. Για να διατηρήσουν την τάξη, ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Τσιαδάκης θα κάνει την παράλληλη σέντρα, ο Οικονόμπλος αποτυγχάνει την μπάλα στο δοκάρι και σώζεται η ΑΕΚ. Αποστολάκης βαθιά παλιά τώρα για τον Τέταρη, μπροστά για τον Μουστακίδη. Μουστακίδη σε καλή θέση. Μουστακίδης πάντα εδώ για τον Τσιαντάκη, το σουτ και κόρνερ. Σημειώνεται η απόκριση του Οικονομόπουλου στο σουτ του Τσιαντάκη. Τεχνικό Ιουγκοσλάβο. Και μέσα στην περιοχή τώρα είναι από τον Οκόνσκι η προσπάθεια αυτή που κοντράρισε πάνω στον Τσαλουχίδη. Μία και το φάουλ από τον Χατζή. Αποστολάκης βαθιά παλιά για τον Μητρόπουλο. Μητρόπουλος από την άλλη πλευρά για τον Τσαλουχίδη. Τσαλουχίδης Τέταρη και η μπάλα έχει βγει σε κόρνερ. Ο Τέταρη ετοιμαζόταν να πανηγυρίσει και τελικά είναι μία εκπληκτική φάση. Αποστολάκης. Αποστολάκης εδώ. Πεπές και Μανολάς. Πεπές και Μανολάς. Ο Μουστακίδης στο σουτ και η μπάλα είναι άουλ. Κόρνερ που χτυπήθηκε το κόρνερ πολύ κοντά από μακρύνει ο Μανολάς. Μανολάς μαζί με τον Τσιαντάκη, Τσιαντάκης κεφαλιά, Οικονομόπουλος απομακρύνει, Τέταρη προσπαθεί και η μπάλα είναι γκολ. Φάουλ σημειώνει όμως τώρα ο κύριος Καρκαμάνης με επόπτη τον κύριο Θαλάση που έχει σηκώσει τη σημαία. Ξαναβλέπουμε όμως τη φάση να δούμε την ακύρωση αυτού του γκολ. Τον Τσιαντάκη εδώ να κερδίζει την κεφαλιά. Απομακρύνει ο Οικονομόπουλος, βλέπουμε τον Τέταρη. Κρατάει, βλέπουμε τον Μουστακίδη, είναι σε θέση offside. Ο Μουστακίδης και ο κύριος Θαλάσσης έχει σημειώσει offside. Ενώ είναι οι διαμαρτυρίες τώρα στον κύριο Καρκαμάνη των παικτών του Ολυμπιακού. Έχουν μπει και πολλοί παράγοντες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ξαναείδαμε τη φάση, πεσμένο στο έδαφος είναι ο Μουστακίδης. Και ετοιμάζεται το παιχνίδι λοιπόν και πάλι με το φάουλ αυτό με τον Τέταρη. Τέταρη εδώ μαζί για τον κεφαλιά, πολύ κοντά και ελάχιστα για τον Τσαλουχίδη. Τέταρη εδώ, περιμένει ο Μουστακίδης. Τέταρη θα κάνει το σούτ, απομακρύνει ο Οικονομόπουλος. Ο Κόνσκι τώρα που περνάει στην αντεπίθεση η ΑΕΚ είναι ο Κόνσκι με τον Καραγκεζόπουλο. Ο Καραγκεζόπουλος δεν είναι offside, λέει. Ο Κόνσκι τώρα και πάλι μαζί με τον Αλεξίου. Και πάλι ο Καραγκεζόπουλος τώρα μόνο σε καλή ευκαιρία. Ο Καραγκεζόπουλος το σούτ και η μπάλα είναι γκολ. Καραγκεζόπουλος και 1-0 το γκολ για την ΑΕΚ. Στο 83ο λεπτό ήταν μια ξαφνική αντεπίθεση. Γίνεται πανδαιμόνιο στις κερκίδες από τους φιλάθλους της ΑΕΚ που πανηγυρίζουν έξαλα αυτό το γκολ. Ξαναβλέπουμε την φάση. Ήταν η αναλλαγή της μπάλας του Σαββίδ του Οκόνσκι με τον, τον Καραγκεζόπουλο. Ο Καραγκεζόπουλος εδώ θα ξεφύγει τελικά και το σούτ αριστερό. Η μπάλα στα δίχτυα του Ταλικριάδη που κάνει το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ. Αλεξίου εδώ, βαθιά παλιά τώρα για τον Μητρόπουλο. Μητρόπουλος εδώ για τον Μουστακίδη, σαν καλή θέση ο Μουστακίδης. Και καινούριο σουτ, η μπάλα out. Ο Αλεξίου. Αλεξίου τώρα εδώ για τον Τέταρη. Τέταρη σε θέση offside, παίκτης του Ολυμπιακού, με την υπόδειξη του επόπτη. Θα δούμε και με την κάμερα ακριβώς της μεγάλης περιοχής. Ξανά η φάση και πράγματι βλέπουμε τον Χατζή εδώ να καλύπτει. Δεν ήταν offside κατά την προσωπική μας άποψη και με την άποψη εδώ οι διαμαρτυρίες είναι εντονότατες. Για τον Τέταρη. Τέταρη μετά την παλιά του Αλεξίου. Τέταρη εδώ σε καλή θέση τώρα. Τέταρη τώρα μόνος του μπροστά με τον Οικονομόπουλο και η μπάλα είναι out. Κόρνερ λοιπόν. Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-1. Χτυπήθηκε γρήγορα με τον Τσιαντάκη. Πέρασε η μπάλα από τον Τσαλουχίδη. Εδώ είναι ο Τέταρη. Θα κάνει το σουτ. Απομακρύνει ο Οικονομόπουλος. Σωτήρια. Και αυτή τη στιγμή το τέλος του αγώνα από τον κύριο Καρκαμάνη. Πανηγυρισμοί σε όλο το γήπεδο. Πολλοί παίκτες, παράγοντες. 1-0 και η ΑΕΚ με 3 βαθμούς μπροστά. Πανηγυρισμοί λοιπόν από τους φιλάθλους. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο γίνεται πανδαιμόνιο. 83ο λεπτό. Πεπές, Μανολάς και Χατζής οι αποβολές για την ΑΕΚ. Από τον Ολυμπιακό αποβλήθηκε ο Μπανιώτης αρχικά και στη συνέχεια ο Χατζίδης.